Νομίζω δεν χρειάζεται. Είναι αυτονόητο να πούμε ότι είμαστε υπέρ στην επέκταση του δικτύου του ε, μετρό και στην ανάπτυξή του. Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία θέλουμε να σταθούμε και τα οποία, αν θέλετε, είναι και αυτά που δημιουργούν προβλήματα μέχρι τώρα και από την εμπειρία γενικά της ανάπτυξης ε, του δικτύου σε γειτονιές και περιοχές της Αθήνας. Το πρώτο ζήτημα είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προβλέπονται βέβαια στο μνημόνιο, όπως και πολλά άλλα πράγματα, ε, πρέπει να παρακολουθούνται μόνιμα και δεν ξέρω τώρα πώς θα λειτουργήσει ακριβώς ε, το σύστημα παρακολούθησης και συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι λίγο ένα ζήτημα το οποίο δεν το εμπιστευόμαστε. Ε, και να προλαμβάνονται καταστάσεις, δεδομένου ότι οι περιοχές που μιλάμε είναι ήδη φορτωμένες κυκλοφοριακά. Μιλάμε για το κέντρο ε, της Αθήνας που έχει ούτως ή άλλως προβλήματα και, και σήμερα. Το δεύτερο σημείο, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη από το Δήμο για την επιβάρυνση που θα υπάρξει στους επαγγελματίες των περιοχών που θα αρχίσουν τα, να στείνονται τα εργοτάξια. Ε, η η επιβάρυνση θα είναι μεγάλη, δηλαδή θα τη δυσκολέψει η δουλειά τους για πολλά χρόνια, οπότε πρέπει να συζητήσουμε στήριξη συγκεκριμένη από το Δήμο και την Αττική και το Αττικό Μετρό, αλλά κυρίως από το Δήμο. Για μηδενικά δημοτικά τέλη για όσο καιρό, όσο διάστημα μειωθεί η δουλειά του, επιδότηση ενοικίου, να δούμε και τι άλλα μέτρα μπορούμε να του στηρίξουμε. Και το τρίτο σημείο έχει να κάνει με το περιβάλλον και την αντικατάσταση του φυσικού πλούτου. Ουσιαστικά και επί τη ουσία, δεν θέλω να αναφέρθηκε και ο προηγούμενο συνάδελφο να μην τρώω το. Ε, χρόνο. Ε, τα δέντρα είναι πολλά που ήδη ε, έχουν κοπεί, δηλαδή οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 που αναφέρει το μνημόνιο ήδη καταπατούνται σε αρκετές ε, ε, περιπτώσεις. Τέλος υπάρχουν σημεία όπως είναι η πλατεία της Κυψέλης ε, που αποτελούν το μοναδικό κοινό χρηστοχώρο για μια συνολική περιοχή. Στην Κυψέλη δηλαδή πέρα από την πλατεία δεν υπάρχει άλλος κοινόχρηστο χώρος για τους ε, κατοίκους. Πρέπει αυτό το πράγμα να το πάρουμε υπόψη μα που ακριβώς θα βγαίνουν ε, μια βόλτα. Ίσως ενισχύοντας τη φωκίωνος, κάνοντας κάποια, ε, ε, κάποιες παρεμβάσεις παρακάτω. Πάντως είναι σημαντικό. Ε, η μέχρι τώρα δηλαδή πρακτική που ακολουθείτε μας δείχνει ότι υπάρχει ένα ε, ζήτημα για το κατά πόσο το μνημόνιο που τα προβλέπει στο χαρτί όλα, τα πόσο θα, θα τηρηθούν και έχουμε, ένα, ε, έχουμε ζήτημα γύρω από αυτό, κατά πόσο οι όροι του μνημονίου θα λειτουργήσουν έτσι όπως περιγράφονται.